Ένα πρώτο σχόλιο για το exit poll και την εικόνα που δίνει. Κάρτα, αν δεν είχε πέσει αυτή η κάρτα θα μου ήταν ευκολότερο. 6-8 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά παράδοση, κοιτάξτε, είτε, οι δύο μονάδες για ένα κόμμα σαν το ΚΚΕ, Εύρος, και στη μέση να κάτσει μπίλια και πάνω από τη μέση να κάτσει μπίλια όπου και να καθίσει, γιατί δεν σχολιάζουμε εμείς τις δημοσκοπήσεις. Και κυρίως δεν λέμε άλλα πριν και άλλα μετά τις εκλογές. Επομένως, να πει κάποιος ότι μια δημοσκόπηση ή ένα αποτέλεσμα θα μας κάνει να πούμε τα πράγματα διαφορετικά. Είναι όμως σαφές ότι γίνεται ένα σταθερό βήμα ανόδου του ΚΚΕ. Και μάλιστα σε ένα επίπεδο βαθύτερης συνείδησης. Δεν το λέω εγώ. Από την ώρα που εμείς πιστεύουμε στις συλλογικές δράσεις και στον τρόπο με τον οποίο από το σωματείο μέχρι τη δουλειά, το γραφείο, το χωράφι, η συλλογικότητα είναι αυτή η οποία έχει μέλλον. Για να μπορέσει να αντέξει ο λαός, να μπορέσει να προχωρήσει και να πατήσει τα πόδια του απέναντι σε μια προδιαγεγραμμένη αντιλαϊκή επίθεση, η οποία στην προεκλογική περίοδο, ξέρετε, εύκολα καλύπτεται με επιδοματικές πολιτικές, με υπερυποσχεσιολογία και μια σειρά από άλλα πράγματα, εμείς πάμε καλά. Γιατί θεωρείτε ότι τώρα σε αυτές τις εκλογές πέρασε περισσότερο το μήνυμα του ΚΚΕ σε σχέση με όλες τις προηγούμενες? Θεωρώ στα αλήθεια πολύ σοβαρά ότι ο κόσμος αλλάζει. Και δεν αλλάζει πάντα προς την κατεύθυνση που τον σπρώχνουν να αλλάξει. Ευτυχώς για εσάς, ευτυχώς για μένα και ευτυχώς για όλους. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό για το ΚΚΕ, κύριε Κανέλη? Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό? Καταρχήν, πάμε σε πρακτικά πράγματα. Περισσότεροι βουλευτές. Περισσότεροι βουλευτές, περιμένετε περισσότερη δύναμη, περισσότερη επιμονή και περισσότερη ένταση στην αντιπολίτευση. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο. Εάν το πάτε αριθμητικά. Τότε να ξαναγυρίσουμε σε ένα αμερικάνικο σύστημα με δύο κόμματα, να φύγουν τα υπόλοιπα για να συζητάμε ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Και, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, για να μην μιλάω για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής, αλλά για πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, ανάποδα, είναι πιο εύκολο και πιο σαφές και πιο πραγματικό, δεν παίζεται πρωτάθλημα με δύο. Και κυρίως μην ξεχνάτε ότι οι εκλογές, οι βουλευτικές, είναι ένα πράγμα. Υπάρχουν εκλογές στα σωματεία, υπάρχουν εκλογές στις ομοσπονδίες. Υπάρχουν κατακτήσεις που έχουν κερδιθεί χωρίς η Βουλή να είναι όχι υπέρ, κατάφορα εναντίον, απέναντι σε πολιτικές που μέσα στη Βουλή χτίζονταν και έξω στον δρόμο γκρεμίζονταν. Άρα, πιο δυναμωμένο ΚΚΕ σημαίνει στα αλήθεια πολύ περισσότερα για τον κόσμο. Στο Έτερον, που έκανε μια έρευνα πριν από τις εκλογές, το 33% του κόσμου πίστευε ότι η αλλαγή θα έρθει από συλλογικές δράσεις ουσιαστικές. Επομένως, δείτε, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Παρακαλώ, είμαστε είναι στο σύντονο αμίλητοι άλλοι πέντε πολιτικοί που βρίσκονται στο στούντιο. Μην πάμε σε συνέντευξη της κυρίας Κανέλη, διότι δεν θα μιλήσει κανείς. Μετά από αυτό που έχει προηγηθεί. Εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω, επειδή είναι πρώτες εκλογές και θα έχουμε και δεύτερες, αν στην απλή αναλογική ήταν ίσως πιο χαλαρή ψήφο και αν φοβούνται και τα μικρότερα κόμματα και το ΚΚΕ, ότι στις δεύτερες μπορεί να συμπιεστούν, να έχουμε πολύ μεγαλύτερη πόλωση. Αν ήρθε για να μείνει δηλαδή αυτό το ποσοστό, είναι συγκυριακό. Εγώ θεωρώ ότι είναι καταγεγραμμένο στη συνείδηση και ειδικά της νεολαίας. Φάνηκε και από τα πανεπιστήμια. Φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τον κόσμο και τον εισπράττουμε από κάτω. Πιστεύω ότι και στις δεύτερες εκλογές, αυτοί που έκαναν ένα βήμα, μη σας πω, θα κάνουν και δεύτερο προς την ίδια κατεύθυνση. Πάμε στην κυρία Γιαννακοπούλου και μετά στον κύριο Κικί.